Κυρίε και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλου. Διατηρείται η αστάθεια τι επόμενε ημέρε. Βεβαίω, το Σαββατοκύριακο αρχίζει και περιορίζεται πλέον στα υπηρετικά και μάλιστα από την Κυριακή που μπαίνουν βορειάδε, οι οποίοι τοπικά μάλιστα θα φτάσουν και τα επιταμποφόρ. Η ατμόσφαιρα αρχίζει και γίνεται πιο ευσταθή και έτσι τα φαινόμενα τη αστάθεια θα περιοριστούν μόνο πλέον στι ορεινέ περιοχέ τη κεντρική και τη βόρεια Ελλάδο. Βλέποντα το χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων, παρατηρούμε τι ε, βροχέ και τι καταιγίδε που θα έχουμε αύριο στη χώρα μα λόγω αυτών των ψυχρών αερίων μαζών που υπάρχουν στη μέση ατμόσφαιρα πάνω από την περιοχή μα και βέβαια ένα βαθε χαμηλό το οποίο κινείται ανατολικότερα. Πάντω και αύριο οι θερμοκρασίε θα είναι σε επίπεδα λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Ε, επίπεδα ε, δηλαδή με μέγιστη τιμή γύρω στους 25 με 26 περίπου βαθμούς Κελσίου στα Επιρωτικά. Πάντως έχει κόψει αρκετά το κρύο ε, πάνω από την χώρα μας και ε, έτσι τις πρωινές ώρες δεν έχει τόσο πολύ ψύχρα ακόμη και στη Βόρεια Ελλάδα. Βλέπουμε λοιπόν αύριο να επηρεάζονται εκτός από τα Επιρωτικά και οι περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου ε, όπως επίσης και η περιοχή των Σποράδων με βροχές και καταιγίδες Βεβαίω, ε, καταιγίδε από το απόγευμα και μετά θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Δηλαδή θα αρχίσει να παρουσιάζει ο καιρό μια σχετική βελτίωση. Έτσι, λοιπόν, για αύριο, τα περισσότερα έντονα φαινόμενα θα είναι στην κεντρική και την βόρεια Ελλάδα. Βλέπουμε τι περιοχέ όπου θα έχουν ε, τοπικά ισχυρέ καταιγίδε. Η θερμοκρασία πάντω δεν θα ξεπεράσει του 22 βαθμού στα δυτικά και τα βόρεια. Στα υπόλοιπα υπηρετικά θα φτάσει στου 25 βαθμού Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου του 24 βαθμού. Από πλευρά ανέμων, είναι αρκετά εξασθενημένο το πεδίο των ανέμων. Είναι δυτική-νοτιοδυτική στα 3 με 4 μποφόρ. Τοπικά στα νοτιότερα πελάχη φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ οι άνεμοι. Τώρα ειδικότερα για την Αττική. Όπως και σήμερα, το πρωί θα ξεκινήσουμε με τοπική συννεφιά, η οποία όμως σταδιακά θα αυξηθεί και προς μεσημέρι και απόγευμα θα έχουμε τοπικές καταιγίδε κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια της Αττικής, ενώ προς το βράδυ θα βρέξει και στις νοτιότερες περιοχές της χώρας, της Αττικής. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή στα 3 με 4 μποφόρ, ένα βορειοδάκι θα υπάρχει με την ίδια περίπου ένταση στα ανατολικά του νομού. Τώρα, ειδικότερα για την περιοχή τη Θεσσαλονίκη. Και εκεί θα επικρατήσουν μεταβλητοί ε, άνεμοι, ασθενεί στα 2 με 3 από Θα έχουμε ένα αρκετά άστατο καιρό. Δεν αποκλείεται μάλιστα οι καταιγίδε οι οποίε θα εκλωθούν στη Θεσσαλονίκη τοπικά να είναι ισχυρέ κυρίω προ την περιοχή τη Χαλκιδική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στου 24 βαθμού Κελσίου. Τώρα γενικότερα για την υπόλοιπη κεντρική και βόρεια Ελλάδα, θερμοκρασίες παραμένουν γύρω στους 21 με 22 βαθμούς στα βόρεια, στα κεντρικά, δηλαδή σε Λάρισα και Βόλα θα είμαστε στους 23 με 24 βαθμούς, με αρκετά στα το καιρό μεσημέρι και απόγευμα. Τώρα, η ίδια περίπου κατάσταση θα επικρατήσει στα δυτικά και τα νότια, βέβαια λίγο πιο υψηλέ θερμοκρασίε στα δυτικά. Θα φτάσουμε τοπικά ακόμη και του 26 βαθμού στην Καλαμάτα. Ενώ στη Ρόδο, Χανιά και Ηράκλειο θα είμαστε γύρω στου 23 με 24 βαθμού, με κάποια μόνο παροδική συννεφιά. Τώρα για την εξέλιξη του καιρού, όπω είπαμε, θα διατηρηθεί ο άστατο καιρό, όμω από την Κυριακή και μετά η αστάθεια θα αρχίσει να περιορίζεται πλέον. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα ενισχυθούν οι βορειάδε από την Κυριακή. Πάντω πρέπει να σημειώσουμε πριν δούμε του χάρτε ε, ότι φαίνεται για ουσιαστική άνοδο τη θερμοκρασία να έχουμε προ τα μέσα τη ερχόμενη εβδομάδα. Δηλαδή από την ερχόμενη Τρίτη προ Τετάτη θα αρχίσει να ανεβαίνει ουσιαστικά η θερμοκρασία. Να δούμε λοιπόν την εξέλιξη τώρα του καιρού για το Σάββατο. Παρατηρούμε την αστάθεια η οποία θα διατηρηθεί στα επιρωτικά τμήματα τη χώρα, καθώ επίση κάποιε τοπικέ μπόρε θα έχουμε και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, μικρότερη όμω διάρκεια και ένταση από ό,τι στα υπόλοιπα επιρωτικά, και η θερμοκρασία θα έχει μέγιστη τιμή του 20 με 24 περίπου βαθμού Κελσίου στα κεντρικά και τα νότια τμήματα. Οι άναμοι δεν θα ξεπερνούν πάντω όπω βλέπουμε τα τέσσερα μπουφόρ στα πελάγη και θα είναι δυτική-βορειοδυτική. Την Κυριακή όλη αυτή η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά, όπω είπαμε. Κάποια λίγα φαινόμενα στα ορεινά τη Πελοποννήσου, όπω επίση και στον κορμό τη υπηρετική Ελλάδος, κυρίω πάνω από, τα, από την περιοχή τη Σπίνδου, κάποιε τοπικέ μπόρε. Επίση, λίγα φαινόμενα ίσω έχουμε στα νοτιοανατολικά, όχι όμω ιδιαίτερα σημαντικά. Η θερμοκρασία Πάντω δεν, δεν, θα αλλάξει σημαντικά και θα έχουμε μέγισες τιμέ γύρω στου 23 με 24 βαθμού Κελσίου. Με ανέμου όμω να, να, ενισχύονται και να φτάνουν γεμάτα τα έξι μποφόρ στο Αιγαίο, μετά να ενισχυθούν ακόμη παραπάνω προ το βράδυ τη Κυριακή. Έτσι λοιπόν τη Δευτέρα τοπικά, νωρί το πρωί, θα έχουμε βόρειο-ανατολικού ανέμου στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο, όπου θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα και στι υπόλοιπε περιοχέ του Αιγαίου θα είναι βόρειο-βορειοδυτική στα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ οι άνεμοι. Ο καιρό πάντω όπω παρατηρούμε τη Δευτέρα για θα είναι βελτιωμένο στις περισσότερες περιοχές της χώρας και ίσως έχουμε κάποια φαινόμενα περιορισμένης αστάθειας, όπως είπαμε και προηγουμένως, μόνο πάνω από τις ορεινές περιοχές. Και η θερμοκρασία βέβαια θα ανέβει και θα φτάσουν τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής Ελλάδος. Τώρα, για το επόμενο τρίμηνο το πώς θα κυλήσει στην Αττική. Παρατηρούμε ότι η θερμοκρασία θα παραμείνει σχεδόν στάσιμη στους 23 περίπου βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε τοπικές μπόρε ή ακόμη και το Σάββατο και λιγότερα φαινόμενα Κυριακή. Ενώ τη Δευτέρα ο καιρό θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία βέβαια θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και θα υπάρχει ένα βοριαδάκι μέχρι 4 από Για τη Θεσσαλονίκη περίπου και εκεί ανάλογη η εξέλιξη του καιρού με τη θερμοκρασία γύρω στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Η αστάθεια περισσότερη το Σάββατο, λιγότερη την Κυριακή ενώ τη Δευτέρα και εκεί ο καιρός θα αρχίσει να παρουσιάζει βελτίωση. Η άρμη θα είναι στα 3 με 4 μποφόρ και να κλείσουμε με τις γεωργικές προειδοποίησει από το Περιφερειακό Κέντρο Ιωαννίνων, όπου δίνονται χρηστικές πληροφορίες για τα κτηνίδια και βεβαίως οι οδηγίες αυτές αφορούν την αντιμετώπιση του Βοτρίτη, ένα μήκητα, στο οποίο γίνονται, δίνονται συστάσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για κατάλληλες επεμβάσεις σε αυτό το μήκητα. Περισσότερες βεβαίως πληροφορίες στο minagreek.gr. Αυτά από μένα κυρίες και κύριοι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.